Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ θερμά την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, το ελληνικό γραφείο του Ινστιτούτου Friedrich Ebert και το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής Inner Post. Είναι άκρος τιμητική η πρόσκληση να συντονίσω το πάνελ της απόψινής μας εκδήλωσης με τρεις εκλεκτούς εκπροσώπους της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής που γνωρίζουν άριστα τα ευρωπαϊκά θέματα. Αναφέρομαι στον κύριο Μίλτο Κύρκο, τον ευλογοβουλητή του Ποταμιού. Καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πάντιο και πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Μαριλένα Κοπά. Είναι εντυπωσιακό, είναι και λίγο αγχωτικό, οφείλω να ομολογήσω, να μιλά κανείς σε ένα τόσο πολυπληθές, σε ένα τόσο πυκνό ακροατήριο. Καταλαβαίνω όμως ότι το θέμα από μόνο του έλκει σαν μαγνήτη στους προοδευτικούς πολίτες, πέρα και πάνω από κομματικές περιχαρακώσεις. Είναι κομβική η συγκυρία για την Ευρώπη, ειδικά για τις προοδευτικές δυνάμεις. Λίγους μήνες, λιγότερο από τρεις μήνες πριν τις ευρωεκλογές, είμαστε εδώ, συζητάμε ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, την προοδευτική πρόταση για την βιώσιμη και συμμετοχική Ευρώπη. Για μια Ευρώπη που θα σπάσει το μονόδρομο των νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών πολιτικών, θα μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, θα προσφέρει ποιοτικές δουλειές, θα ανακόψει το ρεύμα του εθνικισμού και της καχυποψίας και κάθε τι διαφορετικό. Που εν τέλει θα εμπνεύσει ξανά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και θα κάνει τους πολίτες να νιώσουν ότι μπορούν να συμμετέχουν και συμμετέχουν στις αποφάσεις και δεύτερον ότι οι ζωές τους μέσα στην Ευρώπη μπορούν να βελτιώνονται. Αυτά είναι ερωτήματα για το αν μπορούν να γίνουν όλα αυτά μέσα στις σημερινές συνθήκες. Νομίζω είναι ζητούμενο και προτεραιότητα κάθε προοδευτικής δύναμης. Και σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε την συζήτηση, να ξεκινήσουμε από τον πρώτο ομιλητή του πάνελ, τον κύριο Μίλτο Κύρκο, τον Ευρωβουλευτή του Ποταμιού. Κύριε Κύρκο. Έχουμε ένα δεκάλεπτο, Τόσο είναι το. Γεια σας και από μένα, καλησπέρα. Ευχαριστώ φυσικά τον Friedrich Ebert που πάντα κάνει πολλή δουλειά σε θέματα που είναι καυτά. Το Inner Poll της κυρίας Κατσέλη, τον Ούντο Μπούλμαν που είναι σήμερα μαζί μας και μας ανέπτυξε εν συντομία τις θέσεις και το γιατί παλεύουμε αυτά τα χρόνια και θα παλέψουμε τα επόμενα χρόνια. Αλλά την κυρία Κατσέλη θα ήθελα να την ευχαριστήσω πιο πολύ, γιατί αν σας φάνηκε μεγάλη η έκθεση, που είναι μεγάλη αλλά πολύ σημαντική, κρατήστε μόνο τα 10 σημεία που περιγράφουν τις ευρωπαϊκές ανισότητες. Αν τα διαβάσετε προσεκτικά και όπως τα είπε η κυρία Κατσέλη, αλλά αν τα διαβάσετε και προσεκτικά θα καταλάβετε γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μπορεί η Ήπειρος με άλλο δρόμο να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα θέματα που μπαίνουν τόσο πιεστικά. Στην έκθεση έχει 100 προτάσεις. Είναι σπάνιο για πρόταση, για τέτοια έκθεση, να έχει συγκεκριμένες προτάσεις και είναι κάτι που λείπει κυρίως και από τον ελληνικό πολιτικό λόγο. Τα 5 κεφάλαια των προτάσεων, για να μην σας κουράσω επαναλαμβάνοντας κάποια πράγματα, διάλεξα για τα 5 κεφάλαια των προτάσεων από 1-2 θέματα μικρά να τα επισημάνω γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία. 5 κεφάλαια λοιπόν των προτάσεων. Το πρώτο είναι εξουσία στους πολίτες. Σημαντικό γιατί ξεκινάμε από εκεί. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν μιλάμε γενικά για τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά δείχνουμε και τον τρόπο πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών. Και το εξάμεινο, σας θυμίζω, είναι η εργασία που γίνεται κάθε πρώτο εξάμεινο του χρόνου μέχρι τώρα για να τιμωρήσουμε τους δημοσιονομικά άτακτους. Πράγμα που πρέπει να αλλάξει. Ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και παρουσία λοιπόν του συνδικαλισμού και της κοινωνίας των πολιτών. Ας σκεφτούμε όμως και τον δικό μας ελληνικό χώρο. Ας σκεφτούμε το συνδικαλισμό στην Ελλάδα που πολλές φορές στάθηκε το κυρίαρχο εμπόδιο στο να σταματήσουν ή να μην υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις για να επιβιώσει ή να δυναμώσει το πελατειακό κράτος. Και αν σκεφτούμε και τα πρώτα λόγια που άκουσα από τον Γιάννη Μουζάλα που ήταν μαζί μας όταν μιλούσαμε για την κατάσταση στο προσφυγικό εκείνα τα παλιά, τους παλιούς μήνες του 2015, που έλεγε στην αρχή είναι το χάος και μετά είναι η ΜΚΟ. Και μετά έρχεται το κράτος καθυστερημένο. Αλλά οι ΜΚΟ έχουν σώσει τους ανθρώπους και την τιμή του κράτους. Αλλά ΜΚΟ μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρά
περιγεγραμμένο και καθορισμένο, όχι άναρχα, διότι τότε κάνουν κακό στην κοινωνία και των πολιτών και στην επόμενη κοινωνία. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αναμορφώνοντας τον καπιταλισμό. Και για να το πω ξανά, μήπως δεν ακούστηκε, αναμορφώνοντας τον καπιταλισμό, γιατί ξέρω πως πολλές φορές έχουμε κάνει μία συζήτηση, μα τι, θα αναμορφώσουμε τον καπιταλισμό, δεν πάμε για ολική ρήξη και ανατροπή. Η έκθεση Κατσέλη-Ράσμουσεν δεν πάει για ολική ρήξη και ανατροπή, την αφήνει στον κύριο Μελανσόν και εδώ μιλάμε για αναμόρφωση του καπιταλισμού. Προώθηση ποικίλων επιχειρησιακών μοντέλων, συνεταιρισμών, συμμετοχής των εργαζομένων ή πολλών ενδιαφερομένων μελών, με στόχο την προώθηση μιας πιο διαφοροποιημένης οικονομικής επιχειρηματικής δομής, που προβλέπει δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, και θέσπιση συστημάτων χρηματοοικονομικών εγγύησεων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόβλεψης σε χρηματοδοτικούς πόρους για τους παράγοντες της οικονομίας. Εμείς ή κάποιο μέρος της ελληνικής πολιτικής τάξης δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα, θεωρεί πως το κέρδος είναι, όπως παλιά έκανε η Εκκλησία, αμαρτία, ιδιότυπη αμαρτία, αλλά αμαρτία. Σημασία έχει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα η οποία ανταποδίδει στην κοινωνία. Ένα άλλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας αγκάλιαζε και αγαπούσε τις επιχειρήσεις όσο ήταν συνδεδεμένες με τον κρατικό μοντέλο και αλλάζανε πάσες στην διαμόρφωση της ανάπτυξης. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και δεν αλλάζει παρά μόνο αν καταλάβουμε πως η επιχειρηματικότητα και παραγωγή νέων δουλειών είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη. Αλλά βιώσιμη ανάπτυξη, μας λέει Λούκα Κατσέλη, και όχι ανάπτυξη για τους λίγους. Τρίτος πυλώνας, κοινωνική δικαιοσύνη. Ευρωπαϊκή οδηγία προτείνει η κυρία Κατσέλη για το επαρκές ελάχιστο εισόδημα. Επαρκές ελάχιστο εισόδημα, όχι το εγγυημένο ελάχιστο που κουβεντιάζουμε και στην Ελλάδα και πολύ σωστά κάνουμε και το κουβεντιάζουμε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να μελετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναβάθμιση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Δεν θέλω δυνατά, θέλω στα υψηλότερα πρότυπα. Καμία ανοχή σε εκπαιδευτικά συστήματα σαν το δικό μας, που όχι μόνο δεν προάγουν την αριστεία, αλλά καταστρέφουν και τις ίδιες τις δομές που έχουν απομείνει σε αυτόν τον χώρο. Διατήρηση προσβασιμότητας πολιτικής συνοχής σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ζώντας σε μια περιοχή που έχει και τις νησιωτικές και από πάρα πολλές φτωχές, αλλά και μια χώρα μέσα στην κρίση, είναι εκ των ουκ άνευ. Τέταρτος πυλώνας, κοινωνικο-οικολογική πρόοδος. Αυτή δένεται λίγο και με την ανάπτυξη που αναφέραμε πριν. Ορισμός βιώσιμων βιομηχανικών πολιτικών για όλους τους κλάδους που επηρεάζονται και μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική για την επίτευξη δίκαιης μετάβασης στη βιώσιμη γεωργία. Για την Ελλάδα πάλι, κάνοντας μία στροφή στα δικά μας, δεν έχουμε αναπτυξιακό νόμο που να αγκαλιάζει τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας και τους τομείς όπου έχει το συντριπτικό πλεονέκτημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων. Και φυσικά έχουμε ένα πελατειακό κράτος, μια διοίκηση η οποία είναι δομημένη στο να πουλάει υπηρεσίες, να βάζει εμπόδια, να μην στηρίζει ούτε τις ανάγκες των ανθρώπων, ούτε την επιχειρηματικότητα. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Ούντο Μπούλμαν, το κράτος το οποίο οραματιζόμαστε προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Στην Ελλάδα πραγματικά ήταν μια απορία που είχα πολύ. Γιατί η αριστερά δεν έκανε τίποτα για να συγκρουστεί με το πελατειακό κράτος, που δεν ήταν τα μνημόνια που την εμπόδιζαν, διότι δεν είχε δημοσιονομικό αποτέλεσμα η αλλαγή των δομών και των υπηρεσιών και το ξεκαθάρισμα των 45 δομών που ήταν υπεύθυνες να μας αποτρέψουν τη φωτιά στο μάτι. 45 δομές μας φροντίζανε και 45 είναι και σήμερα, μετά το 2014, σήμερα το 2019, όπου κυβέρνησε ένα άλλο κόμμα, μια άλλη παράταξη. Και δεν φταίγαν ούτε οι ακροδεξιοί των ΑΝΕΛ σε αυτό. Έφταιγε ότι δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η τροχοπέδη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ζωής των πολιτών μας. Και είναι προς τιμήν της Όλγας Γεροβασίλη, που κάπου εδώ την είδα. Της είχα πει, αντέχεις Όλγα να κάνουμε μια συζήτηση για τη δημόσια διοίκηση. Και μου λέει, Μίλτο, αν αντέχεις εσύ, αντέχω κι εγώ. Εγώ δεν άντεξα.
μπήκαμε στην υπόθεση του Κινάλη, ήταν δύσκολο να κάνω. Αλλά αυτός είναι ο σωστός τρόπος και να μιλήσουμε για την προοδευτική συνάντηση. Μόνο να αρχίσουμε από αυτά. Και γι' αυτό εγώ δεν ανήκω στις γέφυρες, γιατί άμα δεν ξεκινήσουμε από το συγκεκριμένο, το ευρύτερο δεν φτάνει. Και στο Κινάλ ξεκινήσαμε το ευρύτερο, ψηφίσαμε και προέδρους. Αλλά δεν είχαμε κάνει προγραμματική κουβέντα. Πού θέλουμε να πάμε? Και έτσι, στο πρώτο βήμα που πήγαμε αλλού, χωρίσαμε. Και το πέμπτο, ο πέμπτος πυλώνας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αλλαγή. Πολύ σωστά, το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν είναι για να τιμωρεί τα κακά παιδιά, είναι για να βάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις και τους δείκτες, οι οποίοι είναι οι κοινωνικοί, οι οποίοι είναι η φτώχεια, οι οποίοι είναι το περιβάλλον, ώστε να μπορούμε να μιλάμε κάθε εξάμεινο του χρόνου για τα πραγματικά στοιχεία, τις απαιτήσεις της Ένωσής μας. Μία μικρή παρατήρηση, μετανάστες, η Ευρώπη το 2050 θα έχει χάσει 50 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αν φαντασιώνονται κάποιοι ακροδεξίοι ότι θα βρουν 50 εκατομμύρια χριστιανούς, ξανθούς να φέρουν στην Ευρώπη, δεν θα βρουν. Αλλά και εμείς κλείνουμε τα μάτια και δεν ακολουθούμε, δεν πιέζουμε για τη μεταναστευτική πολιτική που είναι αναγκαία από σήμερα να ξεκινήσει. Γιατί 50 εκατομμύρια εργαζόμενους που θα μας λείψουν δεν τους βρίσκεις. Αλλά θα γκρεμιστεί παράλληλα και το κοινωνικό κράτος και η οικονομία. Και το δεύτερο, η εκπαίδευση, η καινοτομία, η σύνδεση με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Εκπαίδευση ήταν σημαντική και 10 χρόνια πριν και 20. Τώρα είναι αναγκαία και είναι το κλειδί για το μέλλον. Τώρα, στο ένα λεπτό που μου μένει, ας ορίσουμε τον αντίπαλο. Δεν είναι ο Μινόταυρος. Δεν είναι ο δράκος του παραμυθιού. Δεν είναι όλοι οι δεξιοί νεοφιλελεύθεροι. Υπάρχουν συντηρητικές πολιτικές με τις πρέπει να συγκρουστούμε ισχυρά. Ένας εχθρός είναι η ακροδεξιά και οι συντηρητικές παρατάξεις που αγκαλιάζουν την ατζέντα τους. Ας έναν άλλο βρίσκουμε συμμάχους. Όπως επίσης πρόβλημα έχουμε και με δυνάμεις της ενωτικής αριστεράς, το Μελανσόν, τους κομμουνιστές που υπάρχουν, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 2 τουλάχιστον μέσα στο ψηφοδέλτιό του. Η ριζοσπαστική αριστερά έχει θέση στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά πρέπει να απογαλακτιστεί από κάποιες παραδόσεις που είναι αντιευρωπαϊκές. Διότι με αντιευρωπαϊστές δεν μπορούμε να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, γιατί μιλάμε για άλλα πράγματα. Η παρουσίαση της έκθεσης Rasmussen Katseli δεν περιέχει, δεν μπορεί να περιέχει ανθρώπους για να συνεργαστεί μαζί τους που είναι καθαρά και ξεκάθαρα αντιευρωπαϊστές. Για λεπτομέρειες στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κύρκο. Νομίζω αξίζει να συγκρατήσουμε αυτό που είπατε για την έκθεση ως κριτήριο προοδευτισμού, αλλά και για τις διαπιστώσεις ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται για το συγκεκριμένο και όχι για το γενικό. Να δώσω τώρα το μικρόφωνο στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και κύριε Κουκλουμπέρη. Θεωρώ τη σημερινή εκδήλωση τη συνέχεια ενός διαλόγου ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσο καιρό για τη συνεργασία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στην ευρύτερη δυνατή βάση γύρω από κοινούς στόχους για ένα σχέδιο ριζικών, επιγουσών, αναγκαίων αλλαγών που χρειάζεται η Ευρώπη για να αποτρέψει μια τεράστια δημοκρατική και κοινωνική οπισθοδρόμηση που την απειλεί και για να αποφύγει και τον κίνδυνο μιας διαλυτικής κρίσης. Πριν από λίγες εβδομάδες, το Progressive Caucus, δηλαδή η Προοδευτική Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έχω την τιμή να συμμετέχω, να είμαι εκ των συνιδρυτών και που αποτελείται από μερικές δεκάδες ευρωβουλευτές που ανήκουν σε 3 πολιτικές οικογένειες, στην αριστερά, τους σοσιαλιστές και τους πράσινους, προσκάλεσε και έφερε σε κοινό τραπέζι διαλόγου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ούντο Μπούλμαν, πρόεδρο των Ευρωσοσιαλιστών, τη Σκά Κέλλερ, συμπρόεδρο των Πρασίνων, την Γκάμπι Τσίμερ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και από αυτή την εκδήλωση φάνηκε ότι είναι πολλά και ολοένα και περισσότερα αυτά που μας ενώνουν. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έρχεται και σε μια στιγμή επίκαιρη στην Ελλάδα, καθώς η ανάγκη των συνεργασιών των ευρύτερων, των προοδευτικών για την αποτροπή μιας οπισθοδρόμησης
δεν είναι μόνο στόχος επίκαιρος για την Ευρώπη, είναι στόχος εξαιρετικά επίκαιρος και για την Ελλάδα. Αλλά για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αποτελεσματικό διάλογο και νικηφόρες συμμαχίες και πλειοψηφίες, πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι πρέπει και μπορούμε να κάνουμε. Σχέδιο, κοινούς στόχους, πράγματα ρεαλιστικά, εφικτά, εφαρμόσιμα, αρκεί να έχουμε τους κατάλληλους συσχετισμούς. Θεωρώ ότι η πρόταση Κατσέλη-Ράσμουσεν, την ονομάζω έτσι για ευκολία, που είναι ντοκουμέντο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, είναι μια καλή βάση και μια καλή συμβολή σε αυτή τη συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει. Σημειώνω επιγραμματικά, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, μερικούς κοινούς στόχους για τους οποίους μπορούμε και πρέπει να εργαστούμε μαζί επιγόντως. Νέο σύμφωνο για την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, στη θέση αυτού του νεοφιλελεύθερου κορσέ που ονομάζεται Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το οποίο μόνο σταθερότητα δεν έφερε στην Ευρώπη. Δεύτερον, φορολογική εναρμόνιση, έτσι ώστε να φορολογήσουμε την ψηφιακή οικονομία, τους γίγαντες του ίντερνετ που δεν πληρώνουν φόρους, και για να καταπολεμήσουμε την τεράστια φοροδιαφυγή. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό FBI, θα έλεγα, μία νομοθεσία που να υποχρεώνει σε ανταλλαγή πληροφοριών, έτσι ώστε να μην μπορούν να κλέβουν από τα δημόσια ταμεία και τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ οι επιτίδιοι, με ελέγχους αλλά και με κυρώσεις που να φτάνουν μέχρι και σε αφαιρέσεις αδειών από δικηγορικές εταιρείες, τράπεζες κτλ. Όταν κάνουν μέγα φοροδιαφυγή. Χρειαζόμαστε έναν πιο ισχυρό, πιο μεγάλο σε μέγεθος και πιο αναδιανεμητικό κοινοτικό προϋπολογισμό και πρέπει χωρίς καθυστερήσεις να συμφωνήσουμε για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27. Και αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει περισσότερα χρήματα μέσα, όχι μόνο 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, με αύξηση των ευρωπαϊκών ιδίων πόρων, με αξιοποίηση των προτάσεων Μόντι, οι οποίες δεν πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια. Χρειαζόμαστε επιτέλους να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ενοποίηση, που σημαίνει να εγκριθεί επιτέλους ο τρίτος πυλώνας, το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, που το μπλοκάρουν δεξιές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Και δυστυχώς εκεί συμβάλλουν κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Απαιτείται ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας. Είναι αδιανόητο το Eurogroup να αποφασίζει για τις τύχες εκατομμυρίων ανθρώπων και των Ελλήνων πίσω από κλειστές πόρτες και να μην είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να πω και κάτι αισιόδοξο. Οι ταλαιπωρίες που υφίσταται το Ηνωμένο Βασίλειο από την άστοχη αλλά σεβαστή απόφασή του για Brexit έχουν δυναμώσει όσους θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη στις άλλες 27 χώρες. Αλλά η Ενωμένη Ευρώπη για να γίνει πιο ελκυστική στους πολίτες πρέπει να αλλάξει ριζικά. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μια πλατιά συμμαχία δημοκρατικών, προοδευτικών, αριστερών δυνάμεων με ένα τέτοιο σχέδιο, διότι δυστυχώς, εκτός από την άνοδο της άκρας δεξιάς, που την τρέφουν οι ανισότητες και η αβεβαιότητα και η φοβία, έχουμε και τη βαθμιαία ορμπανοποίηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Χθες ο Όρμπαν, απαντώντας στην κριτική που του άσκησαν ο Γιούνκερ, η Μέρκελ, η Καρεμπάουερ, άλλα 10 κόμματα του ΕΛΚ και με καθυστέρηση 2 εβδομάδων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκάλεσε όσους στο ΕΛΚ του ασκούν κριτική χρήσιμους ηλίθιους που βοηθούν την αριστερά. Γιατί εξήγησε ότι αν τον βγάλουν από το ΕΛΚ ή αναστείλουν τη συμμετοχή του, θα αποδυναμωθεί το ΕΛΚ και θα κυβερνήσει η αριστερά.
Νομίζω ότι στους στόχους που αναφέραμε θα πρέπει να προσθέσουμε επιγραμματικά και μερικούς ακόμη. Κοινωνική Ευρώπη, είπε η Λούκα η Κατσέλη, και για τον Γκέτεμπορκ. Το Γκέτεμπορκ όμως μέχρι τώρα έχει μερικούς στόχους χωρίς καμία δεσμευτικότητα. Είναι μια άδεια ετικέτα. Χρειαζόμαστε και χρήματα και δεσμευτικές πολιτικές. Για ένα ευρωπαϊκό επίδομα ενεργείας, για έναν υποχρεωτικό μίνιμουμ κοινωνικό μισθό, για ένα υποχρεωτικό μίνιμουμ κοινό επίπεδο ασφάλισης. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα μαζί με την Ουγγαρία του Όρμπαν που καθιέρωσε μέσα στο τρίτο μνημόνιο το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα με καθυστέρηση δεκαετιών εναντί των άλλων χωρών. Χρειάζεται επιτέλους το Συμβούλιο να πάψει να μπλοκάρει το πακέτο των 7 νομοθετικών προτάσεων για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών ασύλου που έχουν προταθεί από την Κομισιόν και έχουν βελτιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική, μια πολιτική ασύλου που να σέβεται και τους πρόσφυγες και όσα έχουμε υπογράψει ως Ευρωπαίοι πολίτες και κράτη-μέλη και με στη χάρτα του ΟΗΕ και με τη συνθήκη της Γενέβης. Και χρειαζόμαστε και μια Ευρώπη πιο ενεργά παρούσα ως παράγοντα ειρήνης και συμφιλίωσης και διπλωματικών λύσεων στις κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείνονται στον εαυτό τους και είναι παράγοντας αστάθειας και βεβαιότητας με πολλές ενέργειες της νέας διοίκησης Τραμπ, η Ευρώπη δεν μπορεί να απουσιάζει και να έχει αφωνία σε μεγάλες κρίσεις όπως είναι η κρίση στη Συρία. Τελειώνοντας, θέλω να πω στο τελευταίο δύο πράγματα. Το πρώτο, θα είναι εφιαλτικό σενάριο η εκλογή του Μάνφρεντ Βέμπερ ως Προέδρου της Κομισιόν. Γιατί η σχέση του με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι αυτή που έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο. Καμία σχέση. Και πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε σαν στόχο η Προοδευτική Συμμαχία να φτιάξουμε νικηφόρες πλειοψηφίες για να αποτρέψουμε την εκλογή Βέμπερ. Και το θεωρώ αυτό το στόχο απολύτως εφικτό. Δεν είναι δυνατόν ο ενθουσιώδης, η ενθουσιώδης υποστήριξη του Όρμπαν αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βέμπερ κάτι σημαίνει. Και αυτό οφείλουμε να το επιτρέψουμε γιατί είναι απειλή για την Ευρώπη που θέλουμε. Και το τελευταίο, έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Και εγώ με το Μίλτο έχουμε διαφορές. Αλλά συμμαχίες μπορούμε να χτίσουμε μέσα από το διάλογο. Μόνο μέσα από το διάλογο μπορούμε να βρούμε τις συγκλήσεις. Και την ιστορία την γράφουν οι δρόντες και οι παρόντες. Όχι οι απόντες και οι απούσες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος στάθηκε ιδιαιτέρως στην ανάγκη των συνεργασιών και του διαλόγου για την αποτροπή μιας οπισθοδρόμησης, όπως είπε ο κ. Παπαδημούλης. Από ό,τι καταλαβαίνω, ήρθε ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο. Τώρα δεν ξέρω. Θα μας πούν, να μου κάνει νόημα ο Γιάννης. Στα σύντομα, ναι. Για τη Μαριλένα ήρθε. Όλοι κατάλαβαν λοιπόν το λόγο της διακοπής. Καλωσορίζουμε στην αίθουσα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και συνεχίζουμε την παρουσίαση του πάνελ. Σειρά η κυρία της συντροφιάς, η κυρία Μαριλένα Κοπά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά να είμαι ανάμεσα σε τόσους φίλους, κυρίως τον παλιό σύντροφο Ούντο Μπούλμαν, που δουλέψαμε μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Και θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για τη σημαντική έκθεση που ουσιαστικά μιλάει για το μέλλον της Ευρώπης. Κυρίως λίγους μήνες μετά τις εξαιρετικά σημαντικές εκλογές του Μαΐου, ευρωεκλογές. Το κείμενο αυτό είναι μια έκκληση ανάληψης δράσης, έστω και την ίστατη ώρα για μια άλλη Ευρώπη. Την ώρα που η Ευρώπη, όπως τη γνωρίζουμε, απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις ανάγκες των πολιτών, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες παρουσιάζουν αυτή την έκθεση των 110 σημείων, 110 προτάσεων για το πώς, με ριζοσπαστικές δράσεις, μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει ξανά νόημα για τον πολίτη και τη ζωή του. Κυρίως σπάει την νεοφιλελεύθερη αφήγηση του μονόδρομου, ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτική από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα. Μια αντίληψη που είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει η άποψη ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλά όχι οικονομική πολιτική. Άρα δεν μπορούν να επιχειρήσουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Για μεγάλο διάστημα η σοσιαλδημοκρατία βρέθηκε όμοιρος αυτής της αφήγησης. Διατήρησε μια προοδευτική ρητορική, αλλά στην πράξη, με την πεποίθηση του μονόδρομου, λειτουργήσε σαν παρακολούθημα της συντήρησης και της δεξιάς πολιτικής. Στην εποχή που ζούμε, σε μια κατακερματισμένη κοινωνία όπως η ελληνική, δυστυχώς, για ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, η ιδέα της αλλαγής αφορά αλλαγή χώρας, κατοικίας, όχι αλλαγή πολιτικής. Γιατί οι πολίτες έχουν χάσει την ελπίδα ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Σήμερα που η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, έχουμε ανάγκη από μια βαθιά πολιτική αλλαγή που θα δώσει προοπτική και ελπίδα στους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε ανάγκη να φύγουμε από τα πεπατημένα, από το να παπαγαλίζουμε συνθήματα άλλης εποχής. Έχουμε ανάγκη από μια νέα ριζοσπαστική πολιτική για μια άλλη Ευρώπη που θα απαντά στις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Οι κρίσεις που βιώνει η Ευρώπη τη διχάζουν όλο και πιο πολύ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη από το 2007 έκανε φανερό το ρήγμα βορρά-νότου. Το Brexit ανέδειξε την αντίθεση κέντρου-περιφέρειας, όπως ακριβώς και η ιστορία με τα κίτρινα γελέκα στη Γαλλία. Τα μεταναστευτικά ρεύματα, την ένταση και τη διαφορά αντίληψης ανάμεσα σε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Αν σε αυτά προσθέσουμε την κλιματική αλλαγή και μια παγκοσμιοποίηση χωρίς κανόνες, με πολλούς ιτημένους, που αφήνει μεγάλο αριθμό των πολιτών στο περιθώριο, έχουμε την εικόνα της σημερινής Ευρώπης, με νέα δεδομένα που απαιτούν μια συνολική προοδευτική απάντηση. Αλλά τι είναι προοδευτικό σήμερα? Η Ευρώπη βρίσκεται για πρώτη φορά μπροστά σε τέτοιο κίνδυνο και σε τόσα προβλήματα και προκλήσεις. Την πολλαπλότητα των διεθνών απειλών, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ που αντιστρατεύεται όλες τις πολυμερείς προσπάθειες, μια Ρωσία αναθεωρητική και ανασφαλή, την άναρχη παγκοσμιοποίηση, τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης, την κλιματική αλλαγή που ήδη σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης τη βιώνουμε με δραματικό τρόπο, τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που θα καθορίσουν όλη την επόμενη περίοδο. Παράλληλα, η άνοδος του ακροδεξιού λαϊκισμού, ξενόφοβου και αντιδραστικού, που επαγγέλλεται την αντιφιλελεύθερη δημοκρατία, ρίχνει μια ακόμα μεγαλύτερη σκιά στην Ευρώπη όπως την ξέρουμε. Αλλά και η σταθερή συντηρητικοποίηση όλων των κεντροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Νέας Δημοκρατίας, που αποδεικνύεται κάθε μέρα σε μια προσπάθεια προσέλκυσης του ακροδεξιού ακροατηρίου. Σήμερα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αντίθετα, όλα είναι ζητούμενα. Μπροστά στις μεγάλες αλλαγές, σε μια Ευρώπη που σταδιακά βουλιάζει σε απαξία στη συνείδηση των πολιτών, σε μια Ευρώπη που έχει να απαντήσει σε νέες απειλές για την ίδια της την ύπαρξη και τον τρόπο ζωής της. Σε αυτό το αβέβαιο τοπίο, προοδευτικό είναι ό,τι έχει τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του στο επίκεντρο. Ότι μάχεται τις ανισότητες, την απίστευση συσσόρευση πλούτου στους λίγους και την εξαθλίωση των πολλών. Ό,τι αγωνίζεται για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ό,τι πολεμά τις διακρίσεις κάθε είδους και υποστηρίζει την αλληλεγγύη. Σε κάθε περίπτωση, το προοδευτικό κρίνεται στην πράξη, με την επιστροφή της εξουσίας στους πολίτες και τη δημιουργία μιας κοινωνίας για όλους. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα προτείνει μια νέα συμφωνία βιώσιμης ανάπτυξης, με συγκεκριμένες προτάσεις,
όπου οι πολίτες τελικά ξανακερδίζουν τη ζωή τους. Κομβικό σημείο είναι η διαπίστωση ότι τα σημερινά προβλήματα βρίσκονται σε απόλυτη αλληλεξάρτηση. Τα κοινωνικά προβλήματα και οι ανισότητες, η ανισότητα είναι βασικός λόγος της περιβαλλοντικής κρίσης. Δεν μπορούμε δηλαδή να συζητήσουμε ή να αντιμετωπίσουμε την πολιτική, την οικονομική και την περιβαλλοντική κρίση χωρίς αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και των ανισοτήτων που αυτή προκαλεί και τροφοδοτούν όλες τις άλλες. Ακριβώς αυτές οι ανισότητες τροφοδοτούν τις τέσσερις κρίσεις. Είναι για παράδειγμα σαφές ότι ανάλογα με το βιωτικό επίπεδο δεν βιώνουν όλοι το οικολογικό πρόβλημα, την περιβαλλοντική κρίση με τον ίδιο τρόπο. Κέντρο της πρότασης είναι και πρέπει να είναι η αλλαγή. Αλλά μια αλλαγή στην οποία μπορούμε να πιστέψουμε και μια αλλαγή για την οποία πρέπει να παλέψουμε. Οι ανισότητες δεν είναι αναπόφευκτες. Δεν είναι αναπόφευκτο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει στα χέρια του σχεδόν το σύνολο του παγκόσμιου πλούτου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο φιλελευθερισμός έχασε το παιχνίδι. Δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οι ίδιες οι πολιτικές του δημιούργησαν, όπως η μείωση φόρων στα υψηλά εισοδήματα, η χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση, η απορρίθμιση των αγορών. Η μόνιμη δημοσιονομική αστάθεια και οι οικονομικές συνέπειές της, η αύξηση της ανασφάλειας μεταξύ των χαμηλόμισθων, που επιτάθηκε με την τεχνολογική εξέλιξη και τις αποτυχημένες πολιτικές για τη μετανάστευση, διόγκωσαν περαιτέρω το πρόβλημα. Αλλά φυσικά και αποτυχία για την πάταξη της παγκόσμιας φοροδιαφυγής. Αυτές οι διαπιστώσεις δεν είναι δικές μου, είναι διαπιστώσεις των Financial Times και του κάθε άλλο παρά ριζοσπάστη Wolfgang Münchau. Φίλες και φίλοι, η σοσιαλδημοκρατία από το τέλος του ψυχρού πολέμου έχασε την ιδεολογική ηγεμονία, αντιδρώντας συχνά προσπασματικά στις συντηρητικές θέσεις, χωρίς να μπορεί να προτείνει μια άλλη πολιτική. Πήρε την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δεδομένη και αναπόδραστη και συχνά χάθηκε στη δεδαλώδη γραφειοκρατία, γινόμενη εν τέλει όμηρος και ίδια μια συντηρητικής πολιτικής. Σήμερα που η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι, χρειαζόμαστε ένα προοδευτικό ευρωπαϊκό αφήγημα για το τι μπορεί να είναι η Ένωση για τους πολίτες της, για πολίτες που μπορούν να πάρουν ξανά τη δύναμη στα χέρια τους και η φωνή τους να ακουστεί. Αλλά πλέον κανένας και καμιά δύναμη δεν μπορεί μόνη τους. Ζούμε την εποχή της ανόδου τσάκρας δεξιάς και του λαϊκισμού που καλλιεργεί και εργαλειοποιεί το φόβο. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο όργανο στα χέρια των ακροδεξιών λαϊκιστών. Ένας φόβος για τα απειλούμενες πλειοψηφίες από μια παγκοσμιοποίηση όπου σίγουρα αυτή είναι χαμένη. Από τις διεφθαρμένες ελίτ, όπως λένε, τους ξένους τους εισβολείς. Όλα αυτά στη βάση θεωριών συνωμοσίας, συνηθισμένες σε περιόδους κρίσης, που έρχονται να εκφράσουν μια επιθυμία για τάξη σε ένα σύνθετο και περίπλοκο κόσμο. Στη βάση του φόβου που καλλιεργούν, επαγγέλλονται, όπως κάνει ο Βίκτορ Όρμπαν, την αντιφιλελεύθερη δημοκρατία ως μόνο μέλλον για την Ευρώπη, μαζί με την επιστροφή στην ασφάλεια του έθνους κράτους. Σε αυτή την Ευρώπη του φόβου, της φοβικής στροφής στο έθνος κράτος, πρέπει να πούμε όχι, αντιπαραβάλλοντας την προοδευτική ατζέντα. Αυτή η προοδευτική ατζέντα αποτελεί κοινό κτήμα όλων των δυνάμεων που μάχονται έναν κόσμο δύο ταχυτήτων, όπου διαρκώς νέα στρώματα μένουν στο περιθώριο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις οφείλονται και στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο, έτσι ώστε το περιβαλλοντικό να είναι και κοινωνικό ζήτημα. Η οικονομική, η κοινωνική, η περιβαλλοντική και πολιτική κρίση είναι αλληλένδετες και αλληλοτροποδοτούμενος. Στόχος είναι λύσεις που απαντούν στην κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα ενισχύουν την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει ο διάλογος όλων των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Σοσιαλδημοκρατών, αριστερών, πρασίνων. Ο διάλογος θα συνεχιστεί και θα εμβαθυνθεί, ανεξάρτητα τι θέλει ο καθένας. Κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών και μετά. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα, δεν έχουμε την ίδια αφετηρία, δεν έχουμε πάντα την ίδια ανάλυση στα γεγονότα. Πιστεύουμε όμως ότι η Ευρώπη πρέπει να βγει από την κρίση πιο δυνατή, πιο κοινωνική, πιο ισότιμη, πιο κοντά στον πολίτη, πιο πράσινη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αλλαγή παραδείγματος που μόνο μαζί και συντονισμένα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Απέναντί μας δεν είναι μόνο οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά και οι δυνάμεις που
υπηρετούν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο και υποφελούνται από αυτό και οι οποίες θα δώσουν σκληρή μάχη για να το διατηρήσουν. Για πολλά χρόνια η σοσιαλδημοκρατία φέθηκε στη βολική πορεία των προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων, ξεχνώντας το ριζοσπαστικό της ρόλο και λόγο. Και σε αυτό υποτίμησε το ρόλο των πολιτών. Πρέπει όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να ξαναδούμε τα λάθη και την ευθύνη μας και να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα πλατή προοδευτικό μέτωπο που κανείς δεν περισσεύει. Αλλά αυτό να τα αποδείξουμε στην πράξη. Το προοδευτικό σήμερα αποδεικνύεται κάθε μέρα, με έργα και όχι με λόγια. Με μάχη σε κάθε εθνικισμό, ρατσισμό ή ξενοφοβία, με στήριξη των αδυνάτων, με μάχη κατά των ανισοτήτων, μυκολογική συνείδηση, με μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για κοινωνικά δικαιώματα για όλους. Το προοδευτικό δεν είναι μια ταμπέλα, ένα κουστούμι που το φοράμε χειμώνα-καλοκαίρι. Αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη με τις επιλογές μας και τις συμμαχίες μας. Αυτό το νέο προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη, αυτή η προοδευτική συμμαχία που θα συσπυρώσει δυνάμεις υπέρ της αλλαγής, πρέπει να είναι ένα κίνημα βάσης που ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Και έτσι θα δώσει ένα μάθημα πραγματικής δημοκρατίας με ενίσχυση των συνδικάτων, της κοινωνίας των πολιτών, των νέων, τελικά ενδυναμώνοντας τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξαναδώσουμε ένα περιεχόμενο στο τι είναι προοδευτικό και να γυρίσουμε στον πυρήνα της δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για τα μεγάλα προβλήματα. Χρειάζεται συστράτευση και κοινή προσπάθεια. Και κυρίως να σπάσουμε το φόβο για τον άλλο, για το αύριο, με πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις πολύπλευρες συνέπειες, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές της κρίσης. Η σοσιαλδημοκρατία δεν ήταν ποτέ ουτοπική. Στηρίχθηκε πάντα στην τέχνη του εφικτού. Σήμερα που κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να αφήσουμε τον υποκειμενισμό μας και να συζητήσουμε. Χωρίς να ξεχνάμε τις διαφορές μας, με βαθιά αυτοκριτική και με αίσθημα ευθύνης, πρέπει να φράξουμε το δρόμο στη συντήρηση και στην άκρα δεξιά. Και έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε πια να προχωρήσουμε με πισόλογα. Χρειάζεται μια νέα, ριζοσπαστική, συγκεκριμένη πρόταση στην κατεύθυνση που μας δείχνει η έκθεση που παρουσίασε η Λούκα Κατσέλη σήμερα. Την εποχή μας που η πολιτική Μπλερ έχει αποκηρυχθεί στη Μεγάλη Βρετανία, που η πολιτική Σρέντερ αποκαθιλώνεται στη Γερμανία, που στην Αμερική το ριζοσπαστικό ρεύμα μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα μεγαλώνει και παρουσιάζεται το καινοτόμο πρόγραμμα του πράσινου New Deal, η ίδια η έννοια του κέντρου, του πολιτικού κέντρου, τίθεται βαθιά υπό αμφισβήτηση. Σε μια εποχή ριζοσπαστικοποίησης οφείλουμε να έχουμε τις καθαρές προοδευτικές απαντήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά προβλήματα. Και θεωρώ ότι μόνο με το διάλογο και τη συνεννόηση μπορεί να μπει ένας φραγμός στην επέλαση της άκρας δεξιάς και του λαϊκισμού. Σε κάθε περίπτωση, για να τελειώνω, φίλες και φίλοι, στη ζωή διαλέγεις να συγκρουστείς για το διαφορετικό παρελθόν ή για το διαφορετικό μέλλον. Εγώ προτείνω να προχωρήσουμε για το διαφορετικό μέλλον. Σαφώς γίνανε λάθη, όμως πρέπει να επιλέξουμε εκείνη η κρίσιμη ώρα. Πρόοδος ή συντήρηση, αριστερά ή δεξιά. Και σε αυτό είναι προσωπική ευθύνη του καθενός και καθεμιάς από εμάς να τοποθετηθεί καθαρά και με σαφήνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά και την κυρία Κουμπά. Ανέλησε με πολύ εύστοχο τρόπο την έννοια του προοδευτικού σήμερα. Σημείωσα μια φράση της. Σε αυτό το αβέβαιο τοπίο μας είπε «Προοδευτικό είναι ότι έχει τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του στο επίκεντρο». Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Νομίζω ότι και όλοι στην αίθουσα θα συμφωνήσουν μαζί της. Έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της συνομιλίας μας, του πάνελ της συζήτησής μας. Σταχυολογήσαμε τα κυριότερα σημεία. Νομίζω μπορούμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο πολύ σύντομο κύκλο με ένα λεπτό να δώσουμε στον καθέναν για μία παρέμβαση ακόμη. Ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα να σας στείλω και να σας δώσω και το χαιρετισμό του Γιώργου Γραμματικάκη. Έχει τρεις εκδηλώσεις πολιτισμού σήμερα, αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες. Αλλιώς θα ήταν εδώ και θα συνεισέφερε στο διάλογό μας. Και το δεύτερο, πρέπει να το πω. Εγώ διαφωνώ τελείως με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην είναι σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Ο χώρος αυτός είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Ο χώρος αυτός, ιστορικά, αλλά και με τη δράση του, μπορώ να πω του ανήκει. Εγώ είμαι συνεργαζόμενος με την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και αυτή η φοβική προσέγγιση, αυτή η περιχαράκωση στα αρχέτυπα, δεν είναι σωστή προσέγγιση της πραγματικότητας.
Δεν ήταν βέβαια ξαφνική η σημερινή απουσία. Είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας χρόνων. Εμείς πάντα ήμασταν θετικοί στο να έρθει ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις στα συμβούλια αρχηγών κρατών που τον καλούσε η σοσιαλιστική ομάδα, γιατί μόνο κέρδος μπορεί να βρει από την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και δράσεων. Και επίσης, εμείς έτσι κι αλλιώς ως ποτάμι, είμαστε παντού όπου μπορούμε να συζητήσουμε προτάσεις οι οποίες χαράσουν ένα διαφορετικό, ένα καλύτερο αύριο. Αλλά εδώ είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Όμως πρέπει να σκεφτούμε και λίγο και τη δική μας πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν ακούσαμε δυνατά το λόγο του ΠΑΣΟΚ, έστω και τον φοβικό. Δεν αγκαλιάσαμε τους συντρόφους μας εκεί τόσο όσο θα έπρεπε να τους φέρει εδώ. Γιατί εγώ θα ήθελα να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, να είναι η Σιλβάνα Ράπτη στο πάνελ που ήταν. Θα ήθελα να είναι ο Σταύρος Θοδωράκης κάτω και η Φόφη Γεννηματά. Δεν κάναμε τα πάντα. Και αν τα κάναμε, δεν φέραμε το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Γιατί εδώ, ακριβώς για να στηρίξουμε την πρόταση Ράσμουσεν Κατσέλη, έπρεπε να ήμασταν όλοι. Να είχαμε και αυτή τη φωνή, δεν λέω όλοι, να είχαμε και αυτή τη φωνή σήμερα στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε το λόγο. Εγώ είμαι από τα 18 μου χρόνια σταθερά με την αριστερά. Και πιστεύω ότι η πιο αριστερή και προοδευτική ιδέα είναι η ιδέα μιας ενωμένης, δημοκρατικής, κοινωνικής Ευρώπης που να υπηρετεί τους πολλούς και όχι τους λίγους και να δίνει το λόγο στους πολλούς και όχι στους λίγους. Και να αποφασίζει δημόσια υπέρ των πολλών και όχι πίσω από κλειστές πόρτες για τα συμφέροντα των ελίτ. Θυμίζω ότι το πρώτο σχέδιο προοδευτικού συντάγματος δεν γράφτηκε από νεοφιλελεύθερους, αλλά από τον Αλτιέρο Σπινέλη και τους Ιταλούς συντρόφους του, φυλακισμένους από τον Ιταλικό φασισμό σε ένα νησάκι που το λέγαν Βετοντένε. Και λέω ότι ήρθε η ώρα να αναζωογονήσουμε την ιδέα μιας δημοκρατικής ενωμένης κοινωνικής Ευρώπης, αλλάζοντας ριζικά όσα την έχουν κάνει αποθητική προς τους πολλούς και τους ασθενέστερους. Γιατί αυτά είναι καρπός νεοφιλελεύθερων επιλογών που τρέφουν μαζί με το εμπόριο του φόβου και το τέρας του φασισμού. Δεν έχουμε το δικαίωμα οι σοσιαλδημοκράτες, οι αριστεροί, οι πράσινοι, οι ανέστη, οι προοδευτικά πολίτες να κάνουμε το λάθος που έκαναν οι προοδευτικές δυνάμεις την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν αφέθηκαν στην εσωτερική μεταξύ τους πολεμική και άφησαν τον ναζισμό και τον φασισμό να σηκώσει κεφάλι. Και προσυπογράφω αυτό που είπε η Μαριλένα Ικοπά. Να ενωθούμε γύρω από κοινούς στόχους, κοιτάζοντας προς το μέλλον. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε μπορέσει ποτέ να είναι κυβερνητικό κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός για 5η συνεχόμενη χρονιά, αν κάποιοι δεν βάζαμε πλάτη να ενώσουμε δυνάμεις, ξεπερνώντας τις διαφορές 30 χρόνων που μας χώριζαν πολλές φορές φανατικά. Επομένως, χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση και νιώθω, παρότι την οργανώνει η Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και εγώ ανήκω σε μια άλλη ομάδα, νιώθω πολύ άνετα εδώ. Και να σας πω και κάτι ακόμη, επειδή άκουσα το όνομα Μελανσόν από τον Μίλτο τον Κύρκο. Όταν ο Μελανσόν ζήτησε να αποκλειστεί και να εξοβελιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, εισέπραξε το ομόφωνο όχι όλων των συντροφισών και των συντρόφων. Όταν έκανε αυτή την πρόταση, είχε 20% στις δημοσκοπήσεις. Τώρα έχει 8 με πτωτικές τάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαδημούλη. Αποσπάσατε πολλά χειροκροτήματα και ο κύριος Κύρκος. Να δούμε αν η κυρία Κοπά θα αποσπάσει τελικά τα περισσότερα. Παρακαλώ. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον. Εντοπίζοντας τη συζήτηση στις διαφορές στο παρελθόν, δεν κερδίζουμε τίποτα. Πρέπει να δούμε μπροστά και να μπορέσουμε μαζί συντεταγμένα με ένα βαθύ διάλογο, με προγραμματικό λόγο και όχι ευκαιριακά, να οικοδομήσουμε αυτό το προοδευτικό αύριο για την Ευρώπη. Μακάρι να ήταν εδώ το Κινάλ,
το SND είναι σπίτι μας όσων ήμασταν στο ΠΑΣΟΚ, οπότε δεν εγκαταλείπεις το σπίτι σου έτσι κι αλλιώς μια τέτοια ώρα. Αλλά δυστυχώς ο ΑΠΟΝ έχει πάντα άδικο. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη. Όταν στην Ευρώπη ο διάλογος πρασίνων, αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια ευρωπαϊκή εξαίρεση. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ.